Βρισκόμαστε για τα καλά στα μέσα του φθινοπόρου, όμως ο καιρός δεν λέει να χαλάσει. Έτσι η ομάδα μαζεύτηκε για μία ακόμα περιπέτεια, η οποία θα μπορούσε να γίνει και μέσα στο κατά καλό καιρό. Αφήσαμε λοιπόν την Αθήνα, πήραμε το πλοίο για ένα από τα πιο αγαπημένα μας νησιά των Κυκλάδων. Λοιπόν, η ομάδα είναι έτοιμη για μια νέα περιπέτεια. Βρισκόμαστε σε ένα νησί των Κυκλάδων, το οποίο είναι το αγαπημένο μας. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε εδώ, γιατί έχει πολλά μονοπάτια. Θα πάμε σε μια εκπληκτική παραλία του νησιού και από εκεί θα μπούμε σε ένα μονοπάτι και μέσα σε μισή ώρα θα φτάσουμε σε δύο σπηλιές. Αυτές λένε ότι είναι το παράθυρο του Αιγαίου. Πριν όμως κάνουμε οτιδήποτε, πάμε για πρωινό. Σήμερα η ομάδα είναι πολύ δυνατή. Θα φεύγαμε από το λιμάνι για να πάμε στο βορειοανατολικότερο μέρος του νησιού. Εκεί θα συναντούσαμε την παραλία Ζόρκος. Αλλά πριν την παραλία θα ξεκίναγε η περιπέτειά μας. Πραγματικά η παραλία είναι εκπληκτική, βέβαια. Εμείς θα μπούμε στο μονοπάτι. Το μονοπάτι ξεκινάει γύρω στα 500 μέτρα πριν την παραλία. Ξεκινήσουμε στο μονοπάτι να πάμε να βρούμε τη σπηλιά και μετά θα έρθουμε εδώ για φοβερή βουτιά. Η ομάδα ετοιμάζεται, έχει ζέστη. Περιμέναμε επειδή είναι τέλος Σεπτέμβρη να είναι λίγο δροσερά, αλλά έχει ζέστη δυνατή. Οι άνδρες είναι γεμάτοι μονοπάτια. Όλα τα μονοπάτια της είναι αριθμημένα. Εμείς θα κάνουμε το νούμερο 20. Στην ουσία πρόκειται για ένα εύκολο μονοπάτι. Είναι γύρω στη μισή ώρα να πας, όση ώρα κάτσεις εκεί, η άλλη μισή ώρα να γυρίσεις και μετά βουτιά. Έχω ακούσει ότι εκεί είναι δύσκολο να κάνεις μπάνιο γιατί είσαι σε πολύ ψηλό σημείο. Βέβαια το βλέπουμε. Σήμερα μαζί μας έχουμε ένα νέο μέλος στην ομάδα. Γεια σας παιδιά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Μετά θα ρίξω και μια βουτιά. Αυτής. Και είμαστε οκ. Αυτής. Από εδώ είναι. Από εδώ και ποτούμα. Βαγγέλη. Βαγγέλη, μπας και δεν έπρεπε να μπούμε εδώ μέσα στη ποπούλα. Και πρέπει να πάμε από εκεί. Η ομάδα για άλλη μια φορά χάθηκε, γνωστό σε εμάς, αλλά νομίζω θα ξαναβρούμε το μονοπάτι. Για δείτε, έχει κανένα σημάδι εκεί. Ναι. Μικρό το λάθος. Και στραβός, να σε το βλέπεις. Φεύγουμε τώρα από το λοφάκι και πέφτουμε σε μια ρεματιά. Μάλλον αυτή θα μας οδηγήσει στο παράθυρο του Αιγαίου. Χειμώνα εδώ λογικά έχει νερό, τώρα τέτοια εποχή, μόνο βράχια. Είναι φανταστικά εδώ, Είναι εκεί, είναι από εκεί. Αυτό με νερό πλέον πολύ ωραίο. Το μονοπάτι είναι πάρα πολύ βατό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε και είναι και πολύ μικρό, οπότε είναι μια πολύ ωραία μικρή απόδραση. Όπου να είναι μάλλον φτάνουμε στις σπηλιές. Δεν ξέρω, είστε σίγουροι ότι είναι εδώ? Δεν νομίζω ότι είναι εδώ αυτό που ψάχνουμε, να ξέρετε. Εδώ δεν έχει κάτι. Παιδιά, από εδώ είναι. Έλα, κοίτα, πατάς εδώ έτσι, τσακ, κατεβαίνει εύκολα. Αυτό είναι όλο μας το νερό, παιδιά. Είναι τα τελακλαστικά που έχω, πέτα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δεν έχω καλή εικόνα εδώ γιατί είναι λίγο σκοτάδι, αλλά είναι
Φοβερό το περιβάλλον εδώ γύρω. Είναι σπήλαιο το οποίο σε βγάζει σε ξέφωτο. Είναι σαν παράθυρο. Εδώ έχει και αρκετό αέρα. Μπαίνει ένα στο τρύπα, βγαίνει από την άλλη και κάνει έτσι ένα ρεύμα. Και είναι και υγρό το έδαφος, γιατί λογικά από εδώ περνάει το νερό από το ποτάμι πριν. Έχει και ένα τρίτο παράθυρο, λίγο πιο μικρό. Αυτό το σημείο από τα χρόνια που το βαράει ο Βοριάς έχει δημιουργήσει ένα πέτρωμα που είναι πραγματικά σαν πίνακα ζωγραφικής. Κοίτα μπαμπά χωρίς χέρια! Το να βρίσκεσαι Σεπτέμβρη σε μια τέτοια παραλία πραγματικά είναι μαγευτικό. Είναι πανέμορφη, πεντακάθαρη και με ελάχιστο κόσμο. Μετά και από τη μικρή πεζοπορία που κάναμε, ένα μπάνιο εδώ ήταν ό,τι έπρεπε. Η ομάδα φεύγει από αυτή την πανέμορφη παραλία και πάει σε μια άλλη παραλία, πάλι βόρεια του νησιού, η οποία λέγεται Πέζα. Μικρή και μεγάλη Πέζα, εμείς πάμε στη μεγάλη. Στη μεγάλη Πέζα. Δύο είναι οι λόγοι οι οποίοι αποτρέπουν τον πολύ κόσμο να έρθει στις βόρειες παραλίες του νησιού. Ο πρώτος είναι ότι είναι δύσκολα προσβάσιμες λόγω των απότομων χωματόδρομων. Ο δεύτερος και βασικότερος είναι ότι τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού εδώ έχει πάρα πολύ κύμα. Για καλή μας τύχη όμως εμείς την πετύχαμε λάθος. Τρίτη και τελευταία παραλία για σήμερα και νομίζω ότι εδώ θα ράξουμε μέχρι αργά. Πραγματικά ήταν μια γεμάτη μέρα και αυτό το beach bar ήταν ό,τι έπρεπε για να κλείσουμε. Όσες φορές και αν έχουμε έρθει σε αυτό το νησί, πάντα υπάρχει ένας λόγος για να μας φέρει πάλι κοντά του.